Και έχει ενδιαφέρον και ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο από την Πάτρα αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι. Εκεί μέσα σε έναν μήνα νοσηλεύτηκαν περισσότερα παιδιά από όσα νοσηλεύτηκαν από την αρχή της πανδημίας. Τα στοιχεία θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς. Έτσι είναι, Λίνα, μιας και από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα έχουν νοσηλευτεί στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας 195 παιδιά, ευτυχώς όλα με ελαφρά συμπτώματα. Τη στιγμή που από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου στην ίδια κλινική είχαν νοσηλευτεί για κορονοϊό μόλις 165 παιδιά. Αυτό οι άνθρωποι της παιδιατρικής το συνδέουν με την επέλαση της όμικρον στις νεαρές ηλικίες, στις μικρές ηλικίες, όπου το ευτύχημα είναι μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να υπάρχουν βαριές νοσήσεις. Πάντως, αυτό το οποίο τονίζουν από την παιδιατρική κλινική είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση, μιας και είναι μεγάλη πίεση από τον COVID, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και οι υπόλοιπες ιώσεις της εποχής. Από εκεί και πέρα, να σου πω, Λίνα, ότι έχουμε εφιαλτικές εφημερίες και στα νοσοκομεία της Πάτρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε εφημερία που ολοκληρώνεται με μια σχεδόν κλινική από περιστατικά COVID να μπαίνει στα νοσοκομεία. Και έτσι έχουμε φτάσει τις 220 νοσηλείες στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας.